Σιγά σιγά λίγο, παιδιά. Σιγά σιγά λίγο. Καλώς ήρθατε, κύριε Λευτέρη. Εμπόρια. Τι κάνεις? Τα ίδια. Καλώς είπα κανένα δυο. Ναι, μα για αυτό. Μα δεν μου είπες. Όχι, δεν είμαι και σου είπα και μου πιάσε η δουλειά. Είμαι η παρέα. Καλώς στο Σταμούλι. Είχαμε πάει στο Άγιο Όρος. Στο πάρε. Με το Καραμέλια. Πού είχατε? Με τον Χριστό. Πού είχατε? Πού πήγατε? Πήγαμε σε 4-5. Μπράβο. Καλά. Κάτι μια εβδομάδα και... Μπράβο. Καλά είναι. Μπράβο τα καλά παιδιά. Εσύ παίρνεις τώρα, μην παίρνεις τώρα. Κάνεις... Εγώ χθες πήγα και είδα το γέροντα που ερχόταν. Μην κάνεις πατέλες. Πολύ σοβαρά. Ποιο είναι? Ένα γέροντα που ερχόταν εμένα από τη Νέα Σκήτη και είναι πολύ σοβαρά. Πού είναι εδώ? Σαν γέρος, σε σπίτι είναι τώρα. Δηλαδή, σε έναν... Το φιλοξενούν εδώ στην... Στο Κορυδαλό. Αυτό. Στην Νίκαια. Και έχει μία φάση, μία φάση. Είναι και μεγάλο. Μπράβο, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έχει... Συνεχισία. Ε? Σιγά σιγά μιλάμε εδώ. Α, μιλάω δυνατά, Κώστα. Πες μου λίγα και η φωνή μου δυνατή. Ναι, ήταν δυνατή φωνή μου. Είναι δυνατή μου. Και ο άλλος Βαγγέλης, και ο άλλος από εκεί. Μα, εμένα είναι πάρα πολύ. Εντάξει. Στην αλήθεια είναι ότι είναι δυνατά. Είναι ιερός χώρος. Τώρα ο Κώστας έχει στο μυαλό του το θέμα και σκέφτεται ότι εμείς... Αλλά έχει κάνει στο πόδι, οπότε δεν τώρα. Σε ποιο κανάλι που δείχνεις αυτό? Στο 9. Ποιο το 9? Στα VHF. Ναι. Στα VHF. Μετά το 5. Εκεί που έβγαινε παλιότερα. Είναι λίγο... Πολύ μπλοκό. Θέλει να είναι ανοιχτό και να ψάχνει. Εσπέρα. Για να το βρεις. Εσπέρα. Εσπέρα. Να τους ήρθε. Καταφωνεί και άνθρωπος. Έλα, τυχερός είσαι. Ναι. Ναι. Μοναγκός πώς είναι σήμερα από εσύ. Σήμερα ποια ήταν αυτή που ήταν? Ποια ήταν? Η νύφη μου. Του τάξη του Αντώνη. Του τάξη εκείνα. Ο τάξης δεν έμεινε κάτω εκεί. Εδώ όμως ήταν για Παρασκευή. Ω, αφού είπα το σπίτι από εδώ. Εδώ είναι το σπίτι. Καλώ ήρθατε. Μα σου δεν πειράζει. Εσύ είναι πιτήρια. Τι ποιος θα σου πω. Η νύφη μου, η νύφη μου. Δεν πρέπει να ήταν και μεγάλη. 77. Εσύ είσαι σαν εδώ. Ο Τάσος, ο Βασίλης, μόνοι μας ελέγχει. Πού είσαι? Θέλεις να το πάρει, κράτησε το καθαλό. Έχουν περάσει 8 ημέρες. Λοιπόν, θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε και θα έρθουμε σιγά σιγά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη. Το πνεύμα της αληθείας, ο κατακού, παρών και τα πάντα πυρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λιγός. Ευθέ και σκήνωσον εν ημί. Καθάρισον ημάς. Από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Έτσι.
Είναι αλήθεια ότι φέρουμε ένα από τα πιο τιμημένα ονόματα επάνω στη γη. Από τα πιο τιμημένα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που, το οποίο έχουν οι άνθρωποι που να είναι ανώτερο από αυτό που ονομαζόμαστε Χριστιανοί. Έχουμε το όνομα του Χριστού. Και βέβαια το όνομα είναι μια τιμή, αλλά εάν λείπει η ουσία από το όνομα, η ουσία, δηλαδή είμαι χριστιανός, έχω το όνομα του Χριστού, είμαι ένας άλλος με μικρά γράμματα Χριστός επάνω στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ζω κι εγώ, ή πρέπει να ζω τουλάχιστον, πάνω στα γνάρια που βάδισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πρέπει να βαδίζω πάνω στα γνάρια του Κυρίου. Θυμάμαι κάποτε ένα ανέκδοτο, όχι κάποτε, ένα ανέκδοτο, που ήταν, ίσως ήταν πραγματικό της, τότε που ζούσε ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Επρόκειτο να γίνει μία μάχη και παραταχθήκανε τα στρατεύματα και την ώρα που παρατάσσονταν κάποιος πήγε έξυπνα και χώθηκε στη τελευταία γραμμή. Τον είδε ο Μέγας Αλέξανδρος και πήγε και τον ρωτάει. Αυτόν είδε και πήγε στα μετόπισθεν και όχι στα έμπροσθεν, πώς σε λένε Αλέξανδρο. Αλέξανδρος και Μέγας Αλέξανδρος. Αλέξανδρος και αυτός. Ή θα αλλάξεις, του λέει, διαγωγή, ή θα αλλάξεις όνομα. Και γιατί για μένα και με λένε Αλέξανδρο και εμένα, αλλά και είμαι και βασιλιάς και είμαι στην πρώτη γραμμή. Εσύ σε λένε Αλέξανδρο και στην τελευταία γραμμή. Ή αλλάζεις όνομα ή αλλάζεις διαγωγή. Να είσαι στην πρώτη γραμμή δηλαδή. Πιο απλά. Πολύ, πάρα πολύ από τους βαφτισμένους χριστιανούς φέρουν το όνομα του χριστιανού καταχριστικά. Μέσα από την Αγία Γραφή ακούγεται, και αν δεν ακούγεται, όσοι μελετούν Γραφή, στα αυτιά τους ακούγεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Διημάς βλασφημείτε το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Λέει, εμείς είμαστε η αιτία που έχουμε το όνομα του Χριστού, που βλαστημούν οι άνθρωποι το όνομά του, οι μη χριστιανοί την τότε εποχή, επάνω στη γη. Γιατί δεν είναι ανάλογα τα έργα με την απέτηση του ονόματος. Με την απέτηση του ονόματος. Λέμε, είμαστε μικροί Χριστοί, αλλά επαναλαμβάνουμε τα όσα κάνει ο Κύριος μας. Έκανε ο Κύριος μας, σαν άνθρωπος. Ακούγεται
για δικαιολογία αυτής της πραγματικότητας, ότι είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες και δεν μπορούμε λόγω αδυναμιών να κάνουμε εκείνα που λέει το Ευαγγέλιο, αυτά που έκανε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο μέγας διδάσκαλος, ο ποιήσας και διδάξας. Είναι εκείνος που έπραξε και τα υπέγραψε με το αίμα του και δίδαξε. Σαν άνθρωπος λοιπόν τα έπραξε ο Κύριος. Σαν Θεός δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Είναι Θεός και αφ' αυτού του είναι η παναγάπη, η παναγαθότητα, είναι η εσπλαγνία στην ολοκλήρωσή της, τα έχει όλα σαν Θεός. Λοιπόν, σαν άνθρωπος όμως είναι η παναρετή ο Κύριος. Θα πείτε, έχουμε επιχειρήσει και εγώ από την άλλη πλευρά να κάνουμε εκείνα που λέει το Ευαγγέλιο. Και δεν έχουν τελεσφορήσει οι προσπάθειές μας. Δεν έχουν δηλαδή οι προσπάθειές μας βρει την πραγματοποίηση όπως θα επιθυμούσαμε εμείς. Θέλω εγώ παραδείγματος χάρη να ζήσω το Ευαγγέλιο όπως λέει μέσα. Και βλέπω ότι δεν κατορθώνω να πραγματοποιήσω αυτή την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, αν σκεφτούμε, είναι σαν να λέμε μας έδωσες το Ευαγγέλιο Χριστέ, είσαι ο νομοθέτης και δεν υπολόγισες ότι είμαστε αδύνατοι. Άρα είναι ανώτερο το Ευαγγέλιο από τις δυνατότητές μας. Συνεπώς δεν ήταν σωστή η πράξη να είσαι νομοθέτης και να ζητάς από εμάς να το εφαρμόσουμε. Αυτό δεν είναι βλαστημία. Να λέμε ζητάει να κάνουμε πάνω από τις δικές μας δυνάμεις. Άρα είναι με άλλα λόγια ατελής η απέτηση αυτή που ζητάει ο Κύριος, αφού εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι πολύ βλαστημή αυτό. Κατά του νόμου του και κατά του ιδίου. Δεν χωράει τέτοια δικαιολογία. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Ένα, πρώτον, αγνοούμε τον νόμο του. Αγνοούμε το νόμο του. Και επειδή το αγνοούμε, φυσικό το λόγο είναι να μην έχουμε τη δύναμη να πράξουμε εκείνα που λέει ο νόμος. Αγνοούμε, επαναλαμβάνω, το νόμο. Η άχνοια που είναι σκοτάδι δημιουργεί αυτή τη μη δυνατότητα να ζήσουμε τον ευαγγελικό νόμο. Δεύτερον, δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πρώτον υπάρχει η άγνοια και ξέρετε, η άγνοια του νόμου και στο κοσμικό νόμο, αν πας στο δικαστήριο θα σου πει και πεις δεν ήξερα τι λέει ο νόμος, α δεν ήξερες, επειδή δεν ήξερες να σε τιμωρήσουν. Δεν χωράει άγνοια νόμου. Εδώ δεν σου λέει θα σε τιμωρήσω, τιμωρείς εσύ τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει οργή Θεού αφού αγνοείς τον νόμο του. Υπάρχει και δεύτερος λόγος σοβαρός που και στην περίπτωση που γνωρίζουμε σε εισαγωγικά μέσα εν μέρη τι λέει ο νόμος δεν λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά
τι είναι αυτός ο νόμος και με πόση σοβαρότητα πρέπει να αναλάβουμε την προσπάθεια. Αλλά ακούμε και στην Εκκλησία και αλλού και λόγω μη σοβαρότητος αλλά επιπολαιότητος αντιμετωπίσεως του νόμου πέφτει στο κενό η προσπάθεια η δική μας και λέμε είμαστε αδύνατοι. Πέφτει στο κενό. Επαναλαμβάνω, άγνοια νόμου, αλλά κι αν ακόμα γνωρίζουμε μερικώς τον νόμο του Κυρίου, δεν το αντιμετωπίζουμε σοβαρά και επομένως αφού δεν έχουμε σοβαρότητα, τι αποτελέσματα ζητάμε. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Για να μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να κάνει μία έστω μικρή αλλά σοβαρή προσπάθεια. Σοβαρή προσπάθεια. Για να ζήσει αυτά που λέει ο νόμος του Θεού και να μην έχει το όνομα αλλά και την ουσία, πρέπει να έχει, πρέπει να έχει επικοινωνία με τον Κύριο, επικοινωνία με τον Κύριο. Και όταν λέμε επικοινωνία με τον Κύριο, πρέπει να είναι δύο τα βήματα της επικοινωνίας. Δύο. Και μετά υπάρχει και άλλο τρίτο και τέταρτο και το καθεξής. Δύο στην αρχή. Το ένα είναι να διαθέτω οπωσδήποτε χρόνο που να μιλάω στον Κύριο. Δηλαδή ώρα ειδική προσευχής. Ξέχωρα από την Κυριακή ή από τη Μεγάλη Γιορτή ή οποιαδήποτε πια άλλη γιορτή. Αυτά είναι άλλα. Αλλά σε βάση καθημερινή πρέπει να εφαρμόζουμε εκείνο που λέει ο Κύριος. Είπα, επιπόλαια τα παίρνουμε. Λέγει ο Κύριος μας. Θα μιλάτε στον Πατέρα. Συνεπώς και σε μένα αφού είμαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα μαζί. Αλλά θα εισέρχεστε, λέει, στο ταμείο σας, θα μπαίνετε μέσα στο ειδικό χώρο που έχετε και εκεί κρυφά, χωρίς να σας βλέπει κανείς, θα προσευχόσαστε. Κρυφά. Με αφιερωμένο ειδικό χρόνο που θα μιλάτε. Θα πείτε, μόνο ειδικός χρόνος υπάρχει που μιλάμε στο Θεό. Σίγουρα υπάρχουν τακτές ώρες προσευχής, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο Δαβίδ λέει, ο Δαβίδ ο προφήτης, «Κύριε, επτάκης της ημέρας είναι σάσε». 7 φορές την ημέρα σε ύμνησα. 7 φορές την ημέρα σε ύμνησα. Πού σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι η ουσία της ζωής του χριστιανού κινείται γύρω από το έργο αυτό της προσευχής. Αν αυτό δεν υπάρχει σαν σοβαρό θέμα αντιμετώπισης, δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Είναι απλώς αυτός που δεν αντιμετωπίζει το θέμα σοβαρά της προσευχής, ένας χριστιανός του έθιμου, του ονόματος και το καθεξής. Σε κάτι τέτοιο ο Κύριος Φαρισαίους είπε, μην υπερηφανεύεστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, μην υπερηφανεύεστε. Γιατί αυτό φαίνεται, το ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, αν κάνετε αυτά που έκανε ο Αβραάμ. Άγιος ο Αβραάμ, αν και εσείς είστε Άγιοι, είστε παιδιά του Αβραάμ. Δεν είστε, το όνομα το φέρετε τσάπα. Και ο Κύριος λέει σε εμάς,
Άγιοι γίνεστε, όσπερ ο πατήρ ημών ο ουράνιος, Άγιος εστί. Να γίνουμε Άγιοι, χωρίς όμως έργο, πρώτο έργο, πρώτο είναι, προσευχής, δεν είμαστε όχι Άγιοι, αλλά ούτε στο όνομα χριστιανοί, ούτε και στο όνομα ακόμη. Και ένας προφήτης λέγει, λέει, αν δεν υπάρχει σοβαρότητα, αλλά επιπολαιότητα στο έργο και σε κάθε έργο πνευματικό, γύρω από το Θεό, φωνάζει, επικατάρατος πας οποιών τα έργα του Κυρίου, αμελώς, επικατάρατος πας οποιών τα έργα του Κυρίου, αμελώς. Και επαναλαμβάνω, το πρώτο έργο είναι αυτό. Φτιάχνει ο Θεός το σύμπαν και σε κάποια στιγμή, μόλις άναψε, πάτησε το κουμπί και άναψαν τα άστρα, γράφει η Αγία Γραφή, ότε λεόταν ο Θεός δημιούργησε τα άστρα, είναι σαν με πάντες οι αγγελοί μου. Τότε λέει ακούστηκε σαν ένα στόμα από τα αγγελικά τάγματα που ύμνησαν όλοι μαζί εν προσευχή το Θεό. Αυτό το έργο, το έργο αυτό της προσευχής ήταν και είναι έργο αγγελικό. Δηλαδή εμείς γινόμαστε με τους αγγέλους ένα όταν προσευχόμαστε, στη διαγωγή, όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά, σοβαρότατα το θέμα αυτό της προσευχής. Ο Κύριος όταν περπατούσε επάνω στη γη σαν άνθρωπος, ως Υιός ανθρώπου, ως Υιός του Ιωσήφ, γράφει η Αγία Γραφή, διανυκτέρευε, λέει, διανυκτέρευε, δηλαδή όλη τη νύχτα την περνούσε στην προσευχή. Ψάχναν να το βρούνε και λέει το βρίσκανε έξω στον αγρό και προσευχότανε τη νύχτα ο Κύριος. Μην ισχυριστούμε ότι αυτό το έργο το έκανε ο Κύριος και αυτός μπορούσε μόνο να το ζήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Προς Θεού κάνουμε λάθος. Άκουγα. Μου λέει ο Παναγιώτης, παπά έλα εδώ. Με βάζει το κομπιούτερ μπροστά. Πάτησα τα κουμπιά εκεί πέρα και μπήκε στο ίντερνετ. Και είχε τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο και τον στον Όσιο Δαβίδ. Τον πατέρα Ιάκωβο. Τον πατέρα Ιάκωβο. Και μιλούσαν την κηδεία, είχε και του κάθεξε. Ανάμεσα στα άλλα και τον πατέρα Εφρέμ του Καθουνακιώτη. Τον πατέρα Εφρέμ. Είχαν πάει μαζί, Βαγγέλη. Ναι, τον είχαν πάει μαζί. Λοιπόν, ο πατήρ Εφρέμ έλεγε ότι θα λέτε και μου έκανε εντύπωση. Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση. Και αυτό είναι σωστό. Θα λέτε, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είναι η πιο δυνατή προσευχή που υπάρχει, η πιο δυνατή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κάντε το αυτό 20 λεπτά. Τώρα, αλλά σοβαρά και να το κράζει η φωνή, η ψυχή. Να το κράζει η ψυχή από μέσα, να το λέει η ψυχή. Μετά από ένα διάστημα, δεν ξέρω πόσες ώρες, ξανά επανάληψη. Αυτό, λέει, θα σας φέρει σε μια πραγματικότητα που δεν το περιμένετε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο άλλος, ποιος είδε τον παράδεισο, θα σας το φέρει η προσευχή αυτό στην ψυχή σας. Θα σας το φέρει η προσευχή στην ψυχή σας μέσα. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται σοβαρότητα
στο θέμα της προσευχής. Δεν μπορείς, κάνε 10, αλλά πες του, Κύριε άκουσέ με, σου μιλάω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν είναι δύσκολη προσευχή. Επαναλαμβάνω, βιώνει λέει ο πιστός με αυτή την προσευχή τον παράδεισο πάνω στη γη. Δεν θα χρειάζεται να πάει εκεί πάνω για να δει για πρώτη φορά τον παράδεισο, θα τον δει από εδώ. Παρακαλώ. Είναι πολύ μεγάλη θυσία. Πόσα λεπτά ξοδεύουμε για να κάνουμε αυτή την προσευχή. Πόσο περπατάμε και κουραζόμαστε. Πόσο εργόχειρο κάνουμε για να πούμε ότι ξέρεις εξοντώθηκα και δεν μπορώ να κάνω. Αυτό το τόσο μικρό έργο που είναι αδάπανο εντελώς από κάθε άποψη, αυτό μας φέρνει κοντά στον παράδεισο. Μου θυμίζει τη γυναίκα εκείνη του Ευαγγελίου που του φώναζε «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Δαβίδ, ελέησόν με» και φώναξε μία και φώναξε δύο, δεν την άκουγε ο Κύριος. Ήτανε τόσο δυνατή και τόσο καυτή αυτή η προσευχούλα η μικρή «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Δαβίδ, ελέησόν με» που την δονούσε τη γυναίκα εσωτερικά, της έκανε σεισμό εσωτερικά, τη ζούσε την προσευχή, ώστε ο Κύριος την απέφυγε να της απαντήσει, «Κύριε, μας άλυσε, ας την από εκεί πέρα» και φώναζε αυτή και ξαναφώναζε και της λέει, τελικά λέει η γυναίκα, «Σαν σκυλάκι Κύριε, σου ζητάω ένα ψυχουλάκι, ένα κομμάτι ψωμί που παίρνω τα σκυλιά κάτω το τραπέζι, σου ζητάω, έτσι το ζητάω», της λέει, λέει του Κυρίου. Και ο Κύριος φώναξε σε αυτό το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ότι στον Ισραηλιτικό μέσα τόση πίστη δεν βρήκα. Επαναλαμβάνω, μία απλοϊκή γυναίκα, μία που είχε την καρδιά καυτή και μίλαγε στον Κύριο. Και ο Κύριος της απάντησε. Έγινε το παιδί της καλά. Επαναλαμβάνω, απαιτείται σοβαρά να ζούμε την προσευχή. Επανέρχομαι πάλι σε αυτό που είπα, γιατί θέλω να συμπληρώσω. Λέει, εσύ λέει, όταν κάνεις προσευχή, χριστιανέ μου, λέει ο Κύριος, μπες μέσα στο χώρο τον ειδικό, ηρέμησε εκεί μέσα και μίλησέ μου. Και επαναλαμβάνω, χώρος ειδικός είναι και μέσα στο σπίτι, αλλά και χώρος ειδικός είναι αυτός εδώ. Εδώ. Λέμε, μου τάραξε την ησυχία μου, με αναστάτωσε ο άλλος, με αναστάτωσε ο συνάνθρωπός μου. Θέλεις να, από τις 100 φορές που αναστατώνεσαι, να μειώσεις το ποσοστό, να το φέρεις στο 10%. Σήμερα αναστατώνεσαι 100 φορές την ημέρα και δεν μπορείς να απαλλαγείς από εκείνο το βασανιστή και σε ενοχλεί ο άλλος. Δεν σε ενοχλεί ο άλλος. Σε ενοχλεί αυτός. Για έμπα μέσα της ψυχής σου το χώρο και ζήσε την προσευχή. Αυτό το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα διαπιστώσεις, όποιος κι αν είσαι, θα το διαπιστώσεις. Φίδια να σε τρώνε και τα φίδια αυτά είναι τα ερωτήματά σου. Αυτά προκαλούν την αναστάτωση και όχι ο άλλος. Αυτός που σοβαρά προσεύχεται, δεν γίνεται να μην κάνει προσευχή και να μην τον ενοχλήσει ο πειρασμός. Μέσα στο δικό του δωμάτιο να είναι, μέσα στην ησυχία του, εφόσον ιεροπρεπός
με σεβασμό απόλυτο που ταιριάζει η προσευχή, προσεύχεται, τότε θα του φέρει στο λογισμό όλα τα περιστατικά της ζωής ο πειρασμός. Τα κακά περιστατικά. Θα προσπαθήσει να το βγάλει έξω και έξω από το έργο της προσευχής, αλλά λέει γέροντα, ένα καλογεροπέδι στον Άγιο Γεροντά του, κάνω την προσευχή μου, το μυαλό μου δεν είναι μαζεμένο καθόλου. Λέω Κύριε Χριστέ, λέει σώ με, αλλά βλέπω ότι εδώ είμαι, εκεί είμαι, εκεί είμαι, έξω από το κελί μου είμαι πάντως, είμαι στο κελί μου σωματικά. Το απαντάει ο γέροντας. Όταν κάνεις προσευχή θα ξέρεις ότι τον ενοχλείς και θα σε ενοχλήσει. Τον ενοχλείς τον πειρασμό και θα σου έρθει. Θα σου φυτεύει λογισμούς, εκείνο, το άλλο, όλη την κακά έκανα στη ζωή σου όλα. Απλά, πολύ απλά. Δεν εκκλησιαζόμαστε όλοι. Εκκλησιαζόμαστε. Είμαστε δηλαδή απόλυτα αφοσιωμένοι την ώρα της προσευχής, στη λειτουργία. Εδώ σε ιερότατες στιγμές σε βγάζει έξω. Όχι σωματικά, πνευματικά. Και λες, μα εγώ ήρθα στην εκκλησία για να είμαι μέσα και είμαι έξω. Όταν είναι σοβαρό το έργο, όταν δεν είναι σοβαρό δεν σε πειράζει καθόλου. Δεν αισθάνεσαι τίποτα να σε ενοχλεί ο πειρασμός. Κατά καθόλου. Συνεπώς, αυτά τα γκάθια που φυτέψαμε στο παρελθόν όλοι μας, έχουν φυτέψει γκάθια. Αυτά έρχεται και τα κεντάει και μας ενοχλεί. Ή όταν ο άλλος λέμε ότι μας ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί ο άλλος. Αλλά μας κουνάει το αγκάθι που έχουμε μέσα μας, έχουμε αγκάθι, το κουνάει καλά, μας τρυπάει και λέμε με ενόχλησε η συμπεριφορά του. Με δεν είναι έτσι, άμα δεν είχαμε το αγκάθι, δεν μας ενόχλησε η συμπεριφορά του. Επαναλαμβάνω. Το έργο της προσευχής μας ξανοίγει έναν κόσμο άλλο μέσα μας και λέμε, κάτσε εγώ τον εαυτό μου, δεν τον ήξερα έτσι. Δηλαδή, εγώ έβλεπα ότι ήμουν Άγιος και τώρα βλέπω εγώ έχω ένα σωρό αντάθεια. Απόστολος Παύλος, λέει, βλέπω, να προσέξουμε, λέει, μας παραγγέλει να προσευχόμαστε, ο Απόστολος Παύλος, αδιάλειπτα, δηλαδή ασταμάτητα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Ασταμάτητα. Αυτός λοιπόν που προσευχόταν ασταμάτητα, ο Απόστολος Παύλος, λέει, βλέπω ένα άλλο νόμο μέσα μου, που έρχεται να με αρπάξει, να με σφίξει γερά και να με κάνει αιχμάλωτό του. Πριν δεν τον έβλεπε τον νόμο αυτό. Αυτό το νόμο που του πήγαινε κόντρα, αισθανόταν ότι πήγαινε καλά, ότι όλα πηγαίνανε ήσυχα, ότι περνούσε η ζωή όμορφα, όπως λένε οι πολλοί. Καλά περνάω, καλά τρώω, καλά πίνω, είμαι ήσυχος. Αλλά όταν σοβαρά εργάζεσαι στο πνευματικό έργο, θα σε χτυπήσει αλίμητα, θα πάρεις τη μαρτυρία του διαβόλου, αλλά θα ζήσεις και τον παράδεισο. Θα ζήσεις και τον παράδεισο. Λέει, δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου, να βάλω φερμουάρ, να μην πω για τον αδερφό μου κάτι. Ακούμε να λένε. Δεν μπορώ να μην κατακρίνω. Είμαι άνθρωπος. Αυτό που λέει ο Κύριος, μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ακούμε πολλούς να διαμαρτύρονται και να λένε, δεν γίνεται. Όμως, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να κάνεις σοβαρό έργο προσευχής, θα κλείσει μόνο του το στοματάκι. Με μια μικρή προσπάθεια δική σου, πολύ μικρή, θα μπει το φερμουάρ χωρίς να το καταλάβεις. Και ξέρετε τι σημαίνει από εκεί πέρα. Ηρεμία, ηρεμία,
Δηλαδή, λες, τώρα κατάλαβα ότι ηρέμησα. Ένα άλλο παράδειγμα. Δεν μπορώ. Πρέπει να πατάω το κουμπί να δω ειδήσεις, να δω τηλεόραση. Τι θα κάνω, τυφλόσταζω. Από όσους βλέπουν τηλεόραση και πάνε συζήτηση, μου λένε, μωρέ, μεγάλη αναστάτωση, κάτι λέει που να σε ηρεμεί, δεν σου προσφέρει τηλεόραση. Δεν ξέρω αν είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ακούς ειδήσεις, ακούς εγκλήματα, ακούς ληστείες, ακούς φόνους, ακούς κλοπές, ακούς και τι δεν ακούς. Λοιπόν, ακούς εκείνα που δεν βάζει το μυαλό σου. Ποια λοιπόν ηρεμία σου βιτεύει, και όχι μόνο αυτό, αλλά σου είχε αφαιρέσει η τηλεόραση όλη τη δύναμη να μην πατάς το κουμπί, αλλά σου δίνει δύναμη να πατάς το κουμπί για να βλέπεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να σε ταράζει. Για να σε ταράζει. Κάνε σωστό έργο προσευχής, σωστό έργο προσευχής. Θα δεις ότι δεν θα σου χρειαστεί η τηλεόραση. Και άλλη γαλήνη από εκεί θα πάρεις. Άλλη γαλήνη. Προγεύεσαι τον παράδεισο και λες, δεν μου χρειάζεται τώρα η τηλεόραση, να την κάνω τι. Αφού εγώ αισθάνομαι ένα άλλο κόσμο μέσα μου, ήρεμο, γαλήνιο, ήσυχο. Και λες από εκεί και πέρα, ζω πράγματι μέσα στον παράδεισο. Ζεις μες στον παράδεισο όταν η προσευχή σου είναι σοβαρή, σοβαρότατη. Δεν έχεις ανάγκη από καμία τηλεόραση. Μου λέγε κάποιο πρόσωπο, έτσι πως τα λες εσύ, είναι σαν να ζεις τη μόνωση. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δεν ζεις τη μόνωση. Ζεις μες στον κόσμο, έχεις γνώση του κόσμου, αλλά δεν συμμετέχεις στην αναταραχή του κόσμου. Αυτή είναι η διαφορά. Και άμα συμβεί κάτι, θα το μάθεις το κάτι. Έχει ταχύτητα μεγάλη το κακό και μαθαίνεται πολύ εύκολα. Το καλό είναι δύσκολο να γίνει. Πολύ εύκολα είναι μαθαίνεται. Επαναλαμβάνω, όταν δεις τον άλλον και κόβει ένα-ένα-ένα τα λατώματα, σημαίνει ότι κάνει έργο προσευχής σωστό, και ότι έχει μπει στον δρόμο για τον παράδεισο. Γιατί είναι μέσα στον παράδεισο. Είναι μέσα στον παράδεισο, δεν είναι στον παράδεισο. Λέει η Αγία Γραφή, στην εποχή που βυθιστήκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και πήγανε στον Πάτο, ήτανε ο Λότ εν ζωή. Ο Λότ όμως, λέει η Αγία Γραφή, ο Λότ ζούσε μες στον κόσμο, αλλά ήτανε, παρόλο ήταν μέσα στην κοινωνία, ήταν έξω από τον κόσμο. Μέσα στην κοινωνία, αλλά έξω από τον κόσμο. Τι συνέβαινε? Δηλαδή, δεν τον ενοχλούσε το κακό που ήταν γύρω του. Γιατί είχε το μέγα καλό, το μέγιστο καλό, να έχει το Θεό μέσα του. Εγώ και ο Θεός είμαστε μαζί. Συνεπώς, αν έχεις το Θεό και είσαι ένας εσύ και ο Θεός μαζί, τελείωσε. Τα έχεις όλα. Τα έχεις όλα. Δεν σε ενοχλεί τίποτα απολύτως. Ασκέκεται γύρω στο περιβάλλον, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το πονάς, γιατί ο Παΐσιος αυτό λέει, το πονάς το περιβάλλον και συμπάσχεις για το κακό που υπάρχει. Αλλά βάζεις και τα γόνατα κάτω και φωνάζεις εκείνο που έλεγε κάποιος μοναχός. Το φωνάζεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Τότε, με αυτό το λίγο το κομμάτι, την προσευχή, τη μικρή, σιγά σιγά αγκαλιάζεις όλο τον κόσμο, τον βάζεις μέσα σου. Το κάνεις δικό σου περιεχόμενο με καλή ποιότητα. Δηλαδή, εργάζεσαι, γίνει συντελεστής αλλαγής του κόσμου με αυτόν τον τρόπο. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, έχω τον τάδε και με ενοχλεί μέρα νύχτα. Μου κάνει και κακό απάνω του.
πώς να του πω την καλημέρα. Έτσι ακούμε να λέει ο άλλος. Σοβαρά, σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος. Σε καθημερινή βάση, καθημερινή, στο 24ωρο μέσα θα μπει το όνομα του ανθρώπου αυτού στο μυαλό σου και στα χείλη σου. Και θα λες, δώσε μου, εγώ δεν μπορώ μονάχος μου, να τον αγαπήσω. Δεν έχω την αγάπη αυτή, όμως εσύ μπορείς, ήρθε στον κόσμο για αυτό το πράγμα. Είσαι η αγάπη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ τον. Μετά από ένα χρονικό διάστημα θα διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο απέναντί σου προς το πρόσωπο που σε ενόχλησε και που πριν θεωρούσες ότι ήταν αντίπαλος, εχθρός σου, κάτι άλλο. Είναι αδερφό σου. Γι' αυτόν έχεις το αίμα του, ο Ιησούς Χριστός. Αυτά και άλλα πολλά πρακτικά που ομορφαίνουν τη ζωή του ανθρώπου, που την κάνουν όπως είναι ψηλά στον παράδεισο, είναι αποτελέσματα της Αγίας Προσευχής. Είναι αποτελέσματα της Αγίας Προσευχής. Δεν μπορώ να ελεήσω. Γιατί δεν έχω. Μπορείς να ελεήσεις, μου έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, στείλε στον πεινασμένο να φάει. Αφού δεν μπορείς να δώσεις, θα λες αυτό και ο Κύριος θα στείλει με. Και μου ανέφερε ένα παράδειγμα τότε ο Πάτερ Παΐσιος. Είχαν να πολεμήσουν, λέει, οι Ισραηλίτες με κάποιον άλλο λαό που ήταν πάνοπλος. Δεν το ξεχνάω, την ευχή του να έχουμε όλοι μας. Και τότε ο Αρών και ο Μωυσής λέει, εμείς τώρα, Κύριε, δεν μπορούμε. Όπλα δεν έχουμε. Λέει, εγώ θα είμαι μαζί σας, μη διστάζεις. Το ζήτησε όμως ο Μωυσής και ο Αρών από τον Κύριο. Ακούστηκαν των αλόγων χτυπήματα από πέρα, οπλισμός βαρύς από τους εχθρούς. Οι Ισραήλτες, λέει, δεν είχαν όπλα, αλλά ήταν μαζί η δύναμη της προσευχής. Έκανε ο Μωυσής, άπλωνε τα χέρια του έτσι, με χωρίς να μιλάει καθόλου, μου μίλησες, σε άκουσα. Δεν χρειάζεται να ακουστεί και δυνατή, και αυτό χρειάζεται η κραυγή, αλλά αν είναι δυνατή η ψυχή σου και το μυαλό σου εργάζεται, τότε ακούει ο Θεός. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα σε ένα βιβλίο, γέροντα, πώς θα κάνω την προσευχή, ποια προσευχή είναι πιο δυνατή, πώς να λέω δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, δυνατά, ψιθυριστά, με το μυαλό, αλλιώς, του λέει, άκουσε. Δυνατή είναι και η μία και η άλλη και η άλλη. Αλλά η πιο δυνατή προσευχή είναι αυτή που τούτο εδώ δουλεύει αθόρυβα. Αυτή είναι η πιο δυνατή από όλες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, όταν λειτουργεί μέσα σου, τότε την ακούει ο Θεός. Αυτό έκανε ο Μωυσής. Προσευχή και λέει, σε άκουσα, του λέει. Και το αποτέλεσμα. Την ώρα που έρχονταν να τους ξεπαστρέψουν τους Ισραηλίτες, εξαπέλυσε, μου έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, σμήνι μελισσών ο Θεός. Επάνω τους, αυτοί, λέει, αισθάνθηκαν ότι είχαν αντιμετωπίσουν σμήνι από στρατό και έκαναν όπιστα. Ότι δεν μπορείς και είναι αδύνατο πέρα για πέρα, το μπορεί ο Θεός. Ξέρετε τι θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με παρακαλώ. Συγχωρέστε με. Είχα τη Στέλλα με την αυτολίκο που είναι 100 φορές καρκίνος. Και είχα ξαναδεί τα μάτια, τα πόδια, τα μαλλιά, τίποτα δεν είχε όρθιο. Πήγαινε όμως τακτικά στον πατέρα Πορφύριο. Μόλις αρρώστησε, μέρα παραμέρα, στον πατέρα Πορφύριο.
γέροντα. Άλλοτε μου ευλογούσε ένα ποτηράκι με νερό, άλλοτε ένα ανοιχτικό, μέρα παραμέρα. Δεν δεχότανε. Άλλωστε δεν δεχότανε. Όταν είχε πρόβλημα σοβαρό, γέρο, τι να κάνω για να γίνει καλά. Θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμα. Πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα, όχι γιατί έκανα την προσευχή, αλλά δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμα. Κάποια στιγμή έφτασε στο Αμήνα, πεθάνει. Πάμε εδώ, στο γέροντα επάνω, στο Πορφύριο. Την βάζω στο αυτοκίνητο, την πάω. Να περάσει μέσα. Την πάω, είχε, δεν ξέρω, 500 άρρωση, είχε πάντα Πορφύριος επάνω του. Όπως ήταν ξαπλωμένος, σηκώθηκε με ένα σταυρό ξύλινο. Τι έχεις! Να τα νεφρά μου. Λέω από μέσα μου, τι νεφρά. Μάτια δεν είχε, πόδια δεν είχε, περπατήματα δεν είχε. Λέει, τη σταυρώνει, θα γίνεις καλά. Εγώ επαναλαμβάνω, είχα το Κύριο Στέλλα Ισόν, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει το έργο αυτό. Τι να φέρνω, σπίτι, το βράδυ όλη νύχτα δεν πήγαινε στα γόνα κάτω, πήρα το γιατρό τηλέφωνο και μου λέει, σας είπα κύριε Αδάμο, ο κύριος Μάνας της Καθής Πανεπιστήμιου, είχε το αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που πήγαινε και το έβλεπε. Λέει, σας είπα κύριε Αδάμο, μου λέει, τον Ισοφάγο τον έχει σαπίσει ο λύκος. Πώς θα πάει το νερό κάτω. Πάτε στα γόνα μου, λέει, στα χείλη. Και έβαζα μια σταγόνα εδώ, μια σταγόνα εκεί. Δεν είχε εδώ τίποτα. Το είχε φάει όλο. Μετά την επίσκεψη, το πρωί, 8 η ώρα μου λέει, πεινάω. Τι θες εδώ. Στιφάδο. Δεν σου κάνω στιφάδο, μόλις φας θα πεθάνεις. Δεν το έχω στην ψυχή μου. Θεωρώ στιφάδο. Λέω, ας τις κάνω. Μήπως φύγει, είχε φτάσει το αμήν και το έχω βάλει στην ψυχή μου. Τις κάνω στιφάδο, 8 η ώρα, 11 η ώρα. Δύο πιάτα τα πήγε κάτω κατευθείαν. Χωρίς να σταθεί τίποτα. Η σταγόνα μου δεν πήγαινε κάτω. Σηκώθηκε αμέσως επάνω. Το αίμα της είχε γίνει νερό. Την πάω στην εβδομάδα επάνω μετά το Πορφύριο στην κυρία Κρεβαστινού, του υπουργού πρόνοιας που ήταν τότε, αλλά γυναίκα ήταν μικροβιολόγος. Την βλέπει, μου είχε πει μια εβδομάδα πριν ότι νερό το αίμα. Μια εβδομάδα μετά το Πορφύριο, όλα μου λέει και χρυμπάρει, κυρία Δάμου. Όλα τις επανήλθανε. 100%. Γιατί το λέγει το πράγμα. Τότε το έλεγα και στον γέροντά μου. Λέω, γέροντα, αυτό και αυτό τότε λέει, του λέω, ήμουνα σε ένα τεντωμένο σκηνή επάνω και έλεγα την προσευχή. Κύριος Χριστέ, λέει, σώμη. Τώρα χαλάρωσα. Φυσικό είναι, μου λέει. Πέρασε η μπόρα, ηρέμησε και εσύ, χαλάρωσε, μου λέει. Το λέω και είναι το πράγμα. Για να δούμε όλοι μας ότι σωστή, σοβαρή αντιμετώπιση στο έργο της προσευχής ανασταίνει νεκρούς. Βέβαια τη δύναμη του Πορφυρίου και του Παΐσιου που πήγα στη συνέχεια, και του Παΐσιου, γιατί ο Παΐσιου μου είπε θα γίνει καλά. Και παράλληλα μου είπε και η κόρη θα περάσει την Κρήτη κάτω, θα γίνει δασκάλα, ο πατήρ Παΐσιος. Γιατί έδωσε εξτάσεις. Με βοήθησαν οι Άγιοι αυτοί. Και ο πατήρ Πορφύριος στο έργο αυτό του κύριου Χριστέλα Ισόμε. Ανέβαινα σκαλοπάτια στο σχολείο και έλεγα την έλεγα δυνατά. Δεν με νοιάζει, λέω ας πούμε τι θέλουν. Κατέβαινα κάτω, έλεγα την προσευχή, τώρα τ' άλλο. Λοιπόν, και θα πω και εκείνο, είχα ένα κομμουνιστή και ένα άλλο άθεο εκεί μέσα. Με ρωτάγανε κάθε μέρα, όχι δύο άθεους. Κώστα, τι κάνει γυναίκα, θα πεθάνει. Όταν την πήγα στον πατέρα Πορφύριο, λέω ότι πήγα στον πατέρα Πορφύριο, μου έθελε θα γίνει καλά. Γίνεται καλά και δεν μου είπα τίποτα. Μια καθηγήτρια από το Μαρκόπουλο μου είπε: Κύριε Αδάμ, σε συζητάγανε. Και λέγανε, έλεγε ο ένας τον άλλον, ρε γίνε σαν τον Αδάμ, λέγανε. Αλλά απάντησε ο άλλος: Εγώ ή θα γίνω, μεσοβέζικα πράγματα δεν κάνω. Δηλαδή, να είμαι και να μην είμαι. Θέλω να καταλήξω, δηλαδή όσο, ότι είναι εφόσον χειριστείς το όπλο του Κύριου του Στέλλα Ισόρμε, δυνατή προσευχή. Σε βάζει μέσα και μέσα στον παράδεισο. Και επαναλαμβάνω, ανακαλύπτει εκείνο που λέει ο Δαβίδ. Τι λέει σε ένα σημείο. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστη αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλο. Το εξηγώ. Λέει, βλέπω μία θάλασσα μεγάλη,
Και μέσα στη θάλασσα τη μεγάλη ερπετά. Τα ψάρια δηλαδή τα έβλεπε σαν ερπετά. Και εδώ βέβαια δεν είναι πρόκειται για τη θάλασσα αυτή, αλλά πρόκειται για αυτή τη θάλασσα που δεν τη βλέπει ο κόσμος ο πολλής. Εδώ υπάρχει μια θάλασσα που υπάρχουν άλλα ερπετά που μας δαγκώνουν και εμείς δεν χαπαρίζουμε ότι μας δαγκώνουν. Μόνο όταν μπούμε στο έλεος της αρχής θα καταλάβουμε ότι σιγά σιγά θα φύγει το ένα, θα φύγει το άλλο και θα αισθανόμαστε εκείνο που βασιλεύει στον ουρανό επάνω. Γαλήνη και ειρήνη. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχεις και τις πτώσεις σου, γιατί αλίμονο μην υπάρχουν και αυτές. Αυτές είναι πτώσεις άγιες. Υπάρχουν άγιοι πατέρες εκκλησίας, ασκητάδες, που φτάσανε σε μεγάλα ύψη και νομίζανε ότι κάτι κάνανε και μπλουμ πέσανε. Ο Θεός παραχωρεί τις πτώσεις για να σηκωνόμαστε κιόλας. Επαναλαμβάνω, χωρίς τη ζωντάνια του έργου της προσευχής, παίρνουμε ένα πελώριο με δυνικό σε ό,τι για κάνουμε. Γιατί ο Κύριος το έχει πει, εάν εγώ δεν είμαι στη μέση, εγώ ο Κύριος δεν είμαι στη μέση, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χωρίς εμού, ου δίλαστε πλήνου δεν. Γιατί να μην τον βάλουμε στη μέση? Και όχι μόνο το πρωί στην προσευχή και το μεσημέρι ή το βράδυ. Πορεύεσαι στον δρόμο, έλεγε ο πατήρ Εφραίμ, εκεί που έβλεπα μου και ο Παναγιώτης, και στη τουαλέτα που θα πας, δεν λερώνεται το όνομα του Θεού. Να λες, Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Δεν λερώνεται, πώς θα το κάνετε? Ο ήλιος δεν πέφτει στις καθαρσίες. Μπας και οι ακτίνες του ηλίου λερώνονται. Αν δεν λερώνονται οι ακτίνες του ηλίου που πέφτουν στις καθαρσίες, θα λερωθεί ο μέγας ήλιος Θεός όταν πάμε και λέμε την προσευχή στην τουαλέτα. Προς Θεού, αφού το αδιαλείπτο προσεύχεται, λέει αδιαλείπτο παντού. Και λέει ακόμα ο Πορφύριος, μου κάνει εντύπωση σε ένα βιβλίο του. Έχεις αϊπνία τη νύχτα. Λοιπόν, σήκω περπάτησε λέει στο διάδρομο, αν είναι καλοκαίρι έβγα έξω και λέει, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμε. Θα κάνεις την προσευχούλα λίγο, θα σου έρθει ο ύπνος και θα κοιμηθείς ήρεμα. Αντί να σε τρώνε τα φίδια, σου έρχεται μια ίδια, σου περνάει μέσα και δεν μπορεί να κοιμηθείς. Για βάλε το όπλο γύρω στη μέση, να δεις, θα κοιμηθείς, αμέσως φεύγει ο διάβολος, του διαβόλου. Αμέσως θα φύγει. Λες Κύριε Χριστέ, λέει σώμα, και αν δεν κοιμηθείς, την κάνεις την προσευχούλα και δεν αισθάνεσαι ότι κουράζεσαι τη νύχτα. Και άγνωστα μείνεις. Όσοι έχουμε το ελάττωμα να μας χυμνάει τη νύχτα ο διάβολος με κάποιες ιδέες, το έργο αυτό, Κύριε Χριστέ, λέει σώμα, είναι έργο παραδείσιο. Έργο παραδείσιο. Θα τελειώσω με δύο παραδείγματα, τρία. Πώς έγινε η μεγαλύτερη πόρνη όλων των αιώνων, η Οσία Μαρία Αιγυπτία Αγία, με ποιο έργο? Στην έρημο που ήτανε 40 και χρόνια, ποιο έργο την αγίασε και την έκανε υπόδειγμα αγιοσύνης? Το έργο της προσευχής. Πότε είδανε με θητέ του Κυρίου τον Κύριο μεταμορφωμένο πάνω στο όρο Σταβόρ? Την ώρα της προσευχής. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανένα από τα μεγάλα έργα που ο Κύριος ήρθε στη γη και έπραξε να μην τα έκανε με το έργο της προσευχής. Ο Κύριος μας ο ίδιος. Με το έργο, θα πείτε, είχε ανάγκη? Όχι. Όλα αυτά ο Κύριος τα έπραξε για να δούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο που κάνω εγώ, λέει ο Κύριος, και εσείς θα φτάσετε εκεί που είμαι εγώ. Θα γίνετε μικρή θεή επάνω στη γη. Και κάτι ακόμη. Όταν σταυρώθηκε ο Κύριος και κάλεσε τους μαθητάς και τους είπε, σας στέλνω σε έναν κόσμο άθεο, όπου ήταν μέσα στα είδωλα, άθεο εντελώς, πέρα για πέρα, να μεταφέρετε το μήνυμα της Αναστάσεως, ότι ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη σαν άνθρωπος, που σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, δεν ήρθε στους ουρανούς. Αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, το μοναδικό έργο που έχει δει η ιστορία, και να το προσέξουμε, το είπα και την περασμένη φορά,
η ιστορία αυτή η άψυχη κατά έναν τρόπο που έχει φωνή και μιλάει θα κολλάσει τον κόσμο. Η ιστορία η παγκόσμια που είναι γραμμένη στα βιβλία φωνάζει. Έχουμε 2010 μετά από 20 μέρες μετά Χριστόν. 2010 μετά Χριστόν. Όχι μετά Βούδα, ούτε μετά Μωάμεθ, αλλά άλλαξε η χρονολογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ποιος παρακαλώ υπέδειξε να γίνει αυτή η αλλαγή στο όνομα του Χριστού και όχι στο όνομα κανενός αλλού, ώστε η ιστορία να κλείνει γόνατα και να λέει «Χριστέ, στο όνομά σου περπατάω». Τα άψυχα δηλαδή έχουν να μας διδάξουν η ιστορία αυτή καθεαυτή. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, πώς έγινε αυτή η αλλαγή του κόσμου να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα της παρουσίας του Κυρίου και της ονομασίας ότι 1, 2, 3, 2010 μετά Χριστόν. Με το έργο της προσευχής του Κυρίου και των Αποστόλων και όλων των Αγίων. Και τελειώνω. Φωνάζει ιστορία. Όποιος έχει ασχοληθεί με την ιστορία, εγώ το δίδαξα χρόνια ολόκληρα στο σχολείο και λέει πίστηκαν οι ειδωλολάτρες που πιστεύανε στις πέτρες, στα ξύλα, στα αστέρια, στη θάλασσα, για θεούς, πίστηκαν ανάμεσα στα άλλα και σε ένα μόνο. Και σε αυτό δηλαδή. Στο ότι παρουσίαζαν ήθος οι χριστιανοί. Ήθος, ξέρετε να πει ήθος. Δηλαδή λέγανε, κοίταξε πόσο ακριβώς ζει εκείνα που τους παρέδωσε αυτός που αναστήθηκε. Βλέπανε δηλαδή συνέπεια σε αυτά που δίδασκαν. Συνέπεια σε αυτά που δίδασκαν. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά ήταν καρπός της συνομιλίας με τον Κύριο. Καρπός της συνομιλίας με τον Κύριο. Τελειώνοντας, δεν κουραζόμαστε, δεν δαπανόμαστε. Το φωνάζω. Δεν μας κόβεται ούτε ένα χέρι, ούτε βγάζουμε 500 ευρώ ή 100 ευρώ να δώσουμε ώστε να πούμε κάτσε γιατί δεν έχω να περάσω αύριο, ούτε να διανύσουμε απόσταση όταν χρειάζεται για να προσευχηθούμε. Σοβαρή αντιμετώπιση, σοβαρότατη αντιμετώπιση και η καρπή θα είναι ορατή. Η καρπή θα είναι ορατή. Πλησίασε Άγιο εν ζωή και θα σου πει τι πρόκειται να δεις ορατά στη ζωή σου όταν προσεύχεσαι σοβαρά. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Κρούετε και ανοιγήσετε. Χτυπάτε την πόρτα και θα ανοιχτεί η πόρτα. Ώστε να μην πει ο Κύριος αύριο, εγώ σας είπα αυτά και όχι μόνο αυτά, αλλά ήρθα και σας χτυπά εγώ προσωπικά την πόρτα ο Κύριος. Ανοίχτε που λέω μέσα και εσείς τραβάτε την πόρτα ερμητικά και την κλείνετε και λέτε φύγε, δεν σε θέλω. Αυτό ζει σήμερα σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία και παραπέει. Πάει κουτσά στραβά, δηλαδή παραπέει και λέει δεν πάμε καλά, δεν ξέρω αν θα γυρίσουμε πίσω να γίνουμε σωστές κοινωνίες κλπ. Άθεες κοινωνίες, έστω και αν φέρνουν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, από τις οποίες απουσιάζει εντελώς ο Χριστός των έργων, πέρα για πέρα, αυτές οι κοινωνίες έχουν προορισμό. Όχι από ψηλά προς Θεού, όχι από ψηλά προς Θεού, αλλά έχουν προορισμό από μονάχες τους να βαδίσουν στην αυτοκαταστροφή. Το κακό δεν το δίνει ο Θεός, αλλά ο Θεός επιτρέπει την επιλογή που κάνουμε εμείς. Την επιλογή, τι επιλογή κάνεις επιλογή
την αμαρτία, τη βρωμιά, αυτή θα σου πέσει το κεφάλι, θα σε χτυπήσει. Αυτό που διάλεξες. Αυτό ονομάζεται οργή Θεού. Οργή Θεού λέγεται, δηλαδή το κακό που κάνω εγώ και με χτυπάει στο κεφάλι από μόνο του και το έχω διαλέξει εγώ, αυτό λέγεται οργή Θεού. Λέει ο Κύριος, και τελειώνω. Λέει ο Κύριος, βλέπετε, μάλλον είδατε που έπεσε εκείνος ο πύργος και πλάκωσε τους Γαλιλαίους και τους σκότωσε. Α, δεν ήσαν αυτοί οι χειρότεροι. Όχι, αλλά έπεσε και τους πλάκωσε για να βάλετε μυαλό εσείς γύρω. Γιατί αν δεν βάλετε μυαλό, χειρότερα θα πάτε, λέει. Γιατί όλο εκείνο. Διότι έχουμε, έχουμε εμείς να κάνουμε το σοβαρό έργο της προσευχής, να φωνάξουμε στον Κύριο προσοχή, προσοχή, όχι για μας. Προσευχή που γίνεται για μας είναι λάθος. Μόνο για μας δηλαδή, μόνο για μας. Είναι λάθος πέρα για πέρα. Προσευχή που γίνεται πρώτα για τον άλλον, πιάνεται και για εσένα. Πιάνεται και για σένα. Και όταν λέει ο Κύριος ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, σημαίνει να προσευχόσαστε, να είστε μια ευλογία στο Θεός στους εκείνους που σας καταριώνται. Το αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος εκείνο. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε έργο προσευχής. Αλλιώς θα λέμε λόγια, λέει το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο κόσμος. Τα λόγια όμως γίνονται με τουσίωση, πράξεις ουσία ζωής, από τη στιγμή που εσύ καταλαβαίνεις και λες, σε παρακαλώ, αυτός που μου έρχεται με τις χειρότερες διαθέσεις, κάνε του καλό, Θεέ μου. Και για ποιο το καλό? Βάλ' τον πριν από μένα στον παράδεισο. Πριν από μένα, πρώτα στον παράδεισο και μετά σε μένα έξω. Εάν φτάσουμε στο σημείο αυτό, άλλαξε τούτο το που πάει ανάποδα μια ζωή. Μια ζωή ανάποδα πάει αυτό, προσέξτε το. Από τη στιγμή που θα κάνεις σωστό έργο προσευχής, θα δεις ότι όντως πάει ανάποδα. Ενώ πριν σοβαρά αντιμετωπίσεις το έργο προσευχής και κάθε χριστιανικό έργο, πριν το κάνεις αυτό, λες όλα πάνε καλά. Και αυτό δουλεύει καλά. Μα αφού σου λέει η γραφή ότι πήγαινε καλά όταν ήσουν στον παράδεισο. Τούτο το ρολόι πήγαινε καλά που ήσουν στον παράδεισο. Και μόλις έπεσε στον παράδεισο πάει ανάποδα, σου λέει. Ποιος λέει αλήθεια τώρα, εσύ ή η Αγία Γραφή? Κάνε το λοιπόν, λέει, να πάει όπως ήταν στον παράδεισο, άμα ζει στον παράδεισο της Αγίας Γραφής. Χωρίς τον παράδεισο της Γραφής, χωρίς τον παράδεισο της προσευχής, χωρίς τον παράδεισο της Εκκλησίας, χωρίς τον παράδεισο των έργων, στραβά θα πηγαίνει και θα λες όλοι καλά πάμε. Και πάμε όλοι μπλουμ. Ας μας φωτίσει ο Θεός, να καταλάβουμε τη δύναμη, τη μεγάλη δύναμη που έχει προσευχή. Αμήν. Άμα δεν έχει οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε και εμείς θέληση. Ναι, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Μα είναι δύσκολο πράγμα να πας σπίτι, λέω για σένα, και να πεις τώρα θα κάνω δεν κλαπτώ, δεν κλαπτώ προσευχή. Κύριε Λέισον, τελείωσε. Πες το δυνατά. Σαν το εκείνο που, τι μου λέει τώρα ο Ιωσήφ. Ήταν ένας παππούλης Άγιος, πήγε σε ένα νησί, εκεί, αν σ' άλλος είδε και ένα απλοϊκό άνθρωπο, ένα σαν τσοπάνι δηλαδή, και ο τσοπάνι το ρώταγε πώς να κάνει προσευχή. Και του λέει ο ασκητής, θα λες Κύριος Χριστέ, λέει σώνε. Εντάξει, τώρα κατεβόδασε μέχρι το καράβι ο τσοπάνι στο ασκητή, ανέβηκε στο καράβι ασκητής και έφευγε, ξέχασε την προσευχή ο τσοπάνις. Πες μου πω την προσευχή, του λέει, πώς θα τη λέω Κύριος Χριστέ, μην με λεείς, και περπάταγε ο τσοπάνι στα κύματα επάνω. Και του λέει εντάξει όπως το λες, του λέει. Όπως το λες, τα ακούει ο Θεός. Ανάποδο δηλαδή. Άμα το λέει εδώ πέρα, τι να το κάνεις και ανάποδο να τα πεις. Το λέει εδώ. Επαναλαμβάνω, μην λέμε ότι δεν μας ακούει. Μας ακούει πέρα για πέρα. Μας ακούει. Πέρα για πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος όλος Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευλογημένος ο Θεός, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου.
Πόσο τον αγώ και τη γη, τον άρτο τιμών των επιούσεων, δώσε την σήμερα. Κάθισε με τα οφειλήματα των τιμών, όσο και εμεί αφήνουμε στου οφειλέτε τιμών. Και εμεί ελέγχει εμά του πειρασμών, αλλά ρίξε η μάσα από του πονηρού. Διευχώνω των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξε και σώσε η μάσα. Αμήν. Και την άλλη φορά θα δούμε, και την άλλη φορά θα κάνουμε συνέχεια Δευτέρα. Πότε? Τώρα, δεν πάει Δευτέρα. Πριν το Χριστουγέννου. Ναι, μια Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα. Μια Δευτέρα, μια Δευτέρα. Μια Δευτέρα, μια Δευτέρα. Μήπως τα μπατάρα τώρα για τις 14. Και τέλος, την άλλη Δευτέρα και τέλος. Μια Δευτέρα. Και τέλος. Να λέμε την άλλη. Μετά θα έρθουμε την άλλη χρονιά. Καλή χρονιά. Μάλιστα, Βασιλάκη. Πάει πρώτα. Ε.